Είμαστε στη σελίδα 1100 και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Κ. Κεφάλαιο 20, κεφάλαιο Κ. Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου. Στη σελίδα 1100 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και είδον άγγελον, καταβαίνοντα εκ του ουρανού, στις είχε το κλειδίον της Αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρή αυτού. Και επίασε το δράκοντα τον όφιν των αρχαίων, ώστις είναι ο διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη. Και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, δια να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη, και μετά τα αυτά πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη σε αυτούς, και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια των λόγων του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη. Μακάριος και Άγιος όσος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως οι άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και θέλου συμβασανίζεστε ημέρα και νύχτα στους αιώνας των αιώνων. Και είδον θρόνων λευκών μέγαν και το καθήμενον επ' αυτού από προσώπου το οποίο έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους συσταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία εινύχθησαν και βιβλίον άλλο εινύχθη το οποίο είναι τη ζωή. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτείς νεκρούς. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του πυρός. Αμήν. Φτάσαμε πια στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, όπου η Εκκλησία μεν του Ιησού Χριστού έχει αρπαχθεί και αμέσως μετά εκδηλώνεται πάνω σε όλη την οικουμένη η οργή του Θεού, η οποία είναι φοβερά και τρομερά, φοβερή και τρομερή, με τις σφραγίδες, τις σάλπιγγες και τις φιάλες. Ταυτόχρονα εκδηλώνεται και η οργή του Αντίχριστου, που είναι αυτός τον οποίον σύστησε ο διάβολος και ύψωσε εναντίον κάθε ενός ανθρώπου, ο οποίος τελικά επιστρέφει και πιστεύει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο ερχόμενος. Και έτσι εδώ στη γη τα πράγματα είναι τρομερά, ώστε θλίψεις υπήρξε που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ξανά στη γη. Φοβερές στιγμές, τις έχουμε διαβάσει, εκδηλώνονται, όπως είπαμε και επαναλαμβάνω, και με την οργή του Θεού και του Ιρνίου επί των ιών της ασεβίας, αλλά και με την οργή του Αντίχριστου επί των ανθρώπων οι οποίοι επιστρέφουν και πιστεύουν, αρχής γενομένης από το λαό Ισραήλ, το οποίο ήταν και προφητευμένο πολύ πριν τη γέννηση του Χριστού από τον Ζαχαρία τον προφήτη, ότι θα εκχέει πάνω στο λαό του ο Θεός, πνεύμα χάριτος και εικεσιών, ώστε να επιστρέψει πάσο Ισραήλ. Το τέλος, αφού ολοκληρώθηκαν οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπικες και οι 7 φιάλες, στα μέσα μάλιστα, καλύτερα να πω, των 3,5 ετών, θυμίζω ότι ερήφθη ο διάβολος από τον ουρανό και πια η κατοικία του είναι η γη,
τρίζει τα δόντια γιατί ξέρει και θυμών μέγαν έχει, γιατί ξέρει ότι λίγος καιρός του μένει, και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δεινά των ανθρώπων που δέχονται καταρχάς και πιστεύουν το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο κηρύτεται τα πρώτα 3,5 χρόνια από τους δύο προφήτες και όχι μόνο, αλλά και από τους 144,000 εκ του λαού Ισραήλ που είναι απαρχής, αλλά και από όλους όσους το δέχονται και πιστεύουν. Και σε αυτούς τους ανθρώπους επέρχεται κρίση βαριά από την οργή του Αντίχριστου. Όμως, στο τέλος, επεμβαίνει πια ο Θεός. Και ο Θεός επεμβαίνει δια της επισκέψεως του Ιησού Χριστού, με τη Δευτέρα Παρουσία. Φαίνεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, γίνεται η επισύναξη των Υγείων από τους Αγγέλους, που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση και αυτή. Και θυμίζω ότι στην πρώτη Ανάσταση πρώτος έλαβε μέρος ο Ιησούς Χριστός, την ημέρα που αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Και αυτή η Ανάσταση είναι μοναδική, γιατί δεν ξαναπέθανε, αλλά αναστήθηκε, έλαβε το αιώνιο και το ουράνιο, το άφθαρτο και το αθάνατο σώμα. Στη συνέχεια και λίγο πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και για να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, γιατί ο Αντίχριστος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί εάν δεν εκβληθεί εκ μέσου αυτός που έχει την κατοχή, την εξουσία και τον εμποδίζει. Αμέσως λοιπόν, λίγο πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, και αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση των πιστών, καθώς είναι γεγραμμένο, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ο ένας παραλαμβάνεται στον ουρανό και ο άλλος αφήνεται κάτω για την αυταετία του Αντίχριστου. Μετά λοιπόν και την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, που είναι η πρώτη Ανάσταση όλων των υπολείπων, των οποίων το όνομα ευρέθη γραμμένο στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, τότε στον ουρανό λαμβάνει χώρα το μέγα αυτό μυστήριο, μυστήριο μέγα λέγω προς εσάς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, περί του Χριστού και της Εκκλησίας, που είναι ο γάμος του Αρνίου. Γίνεται ο γάμος, τον εκτελεί ο πατέρας ο ουράνιος και νυμφεύει τον Ιησού Χριστόν με την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα θα τολμούσα να πω υιοθετεί, όπως το λέει άλλωστε και η Γραφή, υιοθετεί την Εκκλησία του ο πατέρας και νομιμοποιείται σαν η Εκκλησία, σαν όμοιοι με τον Χριστό και κληρονόμοι του Χριστού και συγκληρονόμοι του, κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Στη συνέχεια εμφανίζεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, της Δευτέρας Παρουσίας, και μαζεύει ο Αντίχριστος όλα τα στρατεύματα που έχει στη διάθεσή του για να εμποδίσει την έλευση του Ιησού Χριστού στη γη. Με όλα τα όπλα που θα διαθέτει τότε, πάσης φύσεως οπλισμό, το οποίο μπορεί να έχει στα χέρια του. Και εκεί πραγματοποιείται πια η μάχη, η περίφημη που την ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, η περίφημη μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου ο Ιησούς Χριστός με τη ρομφαία, την εξερχομένη εκ του στόματός του, θανατώνει όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου, το δε Αντίχριστο και ψευδοπροφήτη, τον ρίγνει στην γέννα του πυρός και του θείου, στην κόλαση, την αιώνια, για να τιμωρούνται αιώνια, και είναι αυτοί οι οποίοι εγκαινιάζουν τη γέννα του πυρός. Στη συνέχεια δημιουργείται, εγκαθίσταται η Βασιλεία του Χριστού επί της γης, η χιλιετής Βασιλεία. Θα δούμε όμως πώς εγκαθίσταται, είναι ένα μέγα θαύμα. Είναι αυτό το οποίο εόρταζαν παραβολικά στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ κατά την εντολή του Θεού, η εορτή της κοινοπηγίας, της ανάπαυσης δηλαδή. Είναι η 7η μέρα, η μέρα της αναπαύσεως. Όποτε αν κατεβαίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επί της γης, αφού συνέτριψε τα στρατεύματα του Αντίχριστου και τον έριψε μαζί με τον ψευδοπροφήτη στη γέννα του πυρός, ο Απόστολος Ιωάννης ζει το μέλλον, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, βλέπει έναν άγγελο, ζώντας το μέλλον, βλέπει έναν άγγελο να κατεβαίνει εκ του ουρανού, ο οποίος είχε στα χέρια του το μοναδικό, το ένα κλειδί της Αβύσσου. Μέχρι τότε η Αβύσσος ήταν κλειστή, κλειδωμένη. Ένας άγγελος λοιπόν διατάσσεται από το Θεό και κατεβαίνει από τον ουρανό, έχοντας στα χέρια του το κλειδί της Αβύσσου,
και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρή αυτού. Και έπιασε, έχει εξουσία πια, ο διάβολος είναι νικημένος οριστικά, έχει εξουσία, έπιασε τον διάβολο, ο οποίος εμφανίζεται με τέσσερα βασικά πρόσωπα και τότε και τώρα και πάντοτε. Το πρώτο είναι δράκον, ώστε να τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Αυτές είναι οι μεθοδίες του διαβόλου, τα τέσσερα εργαλεία του διαβόλου για να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τρομοκρατεί, φοβίζει τον άνθρωπο για να τον κάνει να εγκαταλείψει τον Χριστό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι όφης. Δελεάζει και πλανάει. Είναι σοφός ο όφης, είναι αυτός που πλάνησε και δελέασε την Εύα και η Εύα πλανηθήσα, επλάνησε και τον Αδάμ. Και θυμάστε ότι με πολύ ήπιο και γλυκό θα έλεγα τρόπο πλησίασε την Εύα, το φρονιμότερο ζώο του παραδείσου, και ενώ η Εύα ήταν κοντά σε αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, στο οποίο είχε δοθεί εντολή από το Θεό να μην φάνε, γιατί αν φάνε τη γνώση του κακού, γιατί τη γνώση του καλού την είχαν, αν φάνε τη γνώση του καλού, του κακού, τότε εξάποντος θα πεθάνουν. Για το κακό φέρνει θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας, που είναι το κακό, είναι θάνατο. Και η αμαρτία είναι πάσα ανομία ενώπιον Θεού και ανθρώπων, οποιαδήποτε παράβαση δηλαδή στο Λόγο του Θεού είναι ανομία εξού και αμαρτία, καθώς και αμαρτία επίσης είναι πάσα αδικία από τον έναν άνθρωπο προς τον άλλον. Ο όφης, ο αρχαίος λοιπόν, χρησιμοποιώντας ο διάβολος και ο σατανάς, χρησιμοποιώντας τον όφην, τον αρχαίον, πλησιάζει την Εύα και της λέει: αλήθεια σας είπε ο Θεός, πολύ γλυκά και πολύ τρυφερά, να μην φάτε από τον καρπό κανενός δέντρου που είναι στον παράδεισο. Είναι το τέχνασμα του λάθους. Και η Εύα απόλυτα λέει: όχι, όχι, λέει, δεν μας είπε τέτοιο πράγμα ο Θεός. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο διάβολος τι τους είπε ο Θεός. Αλλά είναι το τέχνασμά του. Πλανάει και δελεάζει. Όχι, λέει, δεν μας είπε. Μας είπε να, να φάμε από όλα τα δέντρα, από τον καρπό όλων των δέντρων, εκτός από τον καρπό αυτού του δέντρου, της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί αν φάμε εξάπαντος θα πεθάνουμε. Και ο πλανών την οικουμένη όλη, λέει, ψέματα, λέει ο Θεός. Α, είναι πονηρός ο Θεός. Δεν το λέει γιατί θα πεθάνετε, δεν πρόκειται να πεθάνετε, αλλά το λέει γιατί αν φάτε θα γίνετε όμοιοι με Αυτόν στο να γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και η Εύα πίστηκε και πειθόμενη έστρεψε το βλέμμα της στον καρπό και βλέπει ότι είναι νόστιμος εις την γεύση. Είναι αρεστός εις τους οφθαλμούς και είναι ο καρπός δίδων γνώση. Δηλαδή πειράστηκε και, με τα τρία, και στα τρία χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης που είναι πλασμένος ο άνθρωπος κατά την εικόνα του Θεού και κατά την ομοίωση του Θεού, τριαδικός δηλαδή. Και στη σάρκα, νόστιμος εις την γεύση, και στην επιθυμία των οφθαλμών, στην επιθυμία της καρδιάς και της ψυχής του ανθρώπου, στα συναισθήματα, και ωραίος την όψη, και στην αλαζονία του βίου, και ως δίδων γνώση. Το αποτέλεσμα ήταν, πλανηθήσα έκοψε, έφαγε και πλάνησε και τον Αδάμ. Με αποτέλεσμα να πεθάνουνε. Το θάνατο το πνευματικό, όχι το θάνατο το φυσικό, γιατί υπάρχουν στον άνθρωπο δύο κατηγορίες θανάτων, δύο είδη θανάτων. Ο φυσικός, δηλαδή ο αποχωρισμός της ψυχής του εσωτερικού ανθρώπου από τον εξωτερικό άνθρωπο που είναι το σώμα, και που αυτός είναι για λίγο, γιατί υπάρχει και ο αιώνιος θάνατος, ο πνευματικός, ο αποχωρισμός δηλαδή του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν πέθαναν τον πνευματικό θάνατο, καθώς υποχρεώθηκε ο Θεός, επειδή αμάρτησαν, και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, να τους εκβάλει από την παρουσία του, να τους εκβάλει από τον παράδεισό του και να δημιουργηθεί πια μια ανθρωπότητα η οποία ήταν υποτεταγμένη όπως είναι μέχρι τώρα στον άρχοντα του κόσμου τούτου, στο Θεό του κόσμου τούτου, το διάβολο, ο οποίος βεβαίως είναι ένα όν πολύ ικανότερο, εξυπνότερο,
και ανώτερο από τον άνθρωπο, ώστε πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δελεάσει και να πλανήσει οποιονδήποτε άνθρωπο, ακόμη όπως είπαμε στην αρχή, και να τρομοκρατήσει οποιονδήποτε άνθρωπο. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που εμφανίζεται στη ζωή του ανθρώπου ο απεσταλμένος από το Θεό, ο Ιησούς Χριστός, που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, για να ελευθερωθούμε από το μισθό της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, και απέθανε για τις αμαρτίες μας και ανεστήθη, τον ανέστησε ο Θεός για τη δικαίωσή μας. Και όποιος πιστέψει μέσα στην καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Κύριος των Κυρίων, πιστέψει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον ο Πατέρας ανέστησε εκ των νεκρών και τώρα στέκεται στα δεξιά του και μεσητεύει περιμόν, και ομολογήσει στη συνέχεια με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, τότε εξάπαντος θα σωθεί. Για να συνεχίσουμε όμως, στο τρίτο χαρακτηριστικό του διαβόλου, διάβολος δηλαδή, στο τρίτο όνομα του διαβόλου, διάβολος, που σημαίνει διαβολεύς κατηγορών. Είναι αυτός που κατηγορεί τον άνθρωπο στο Θεό, ο κατηγορών τους αδελφούς ημών, ημέρα και νύχτα. Κατηγορεί τους ανθρώπους στο Θεό, τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά στο Θεό, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί υπάρχει ο υπερασπιστής μας, ο Ιησούς Χριστός. Κατηγορεί το Θεό στους ανθρώπους, στον κάθε άνθρωπο κατηγορεί το Θεό λέγοντας ότι είναι άδικος, ότι είναι ψεύτης, όπως και στην Εύα. Ψέματα σας λέει. Δεν σας απαγόρευσε να φάτε από το καρπό της γνώσης του καλού και του κακού επειδή θα πεθάνετε, αλλά για να μην γίνετε ομοί με αυτόν. Και εν τέλει είναι ο κατηγορών τον έναν άνθρωπο στον άλλον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρισμα, μίσος, κακία, πίκρα, ζήλια, φθόνο, ώστε ο ένας άνθρωπος πια να γίνεται εχθρός του άλλου και να παίρνει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου, που είναι το τέταρτο, σατανάς, που σημαίνει εχθρός, ενάντιος, ανθρωποκτόνος απαρχής. Αυτόν λοιπόν, τον διάβολο, με όλα τα χαρακτηριστικά του, με εντολή Θεού, άγγελος, τον έπιασε, τον έδεσε για 1000 χρόνια και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισε αυτόν εκεί μέσα, τον φυλάκισε και εσφράγισε επάνω αυτού την Άβυσσον για να μην μπορεί να εξέλθει και να πλανήσει τα έθνη πλέον, αλλά μέχρι περιορισμένου χρόνου 1000 ετών, και ότι μετά από λίγο πρέπει να ελευθερωθεί, να λυθεί. Εδώ όμως, αδερφοί, να παρατηρήσουμε το δέσιμο του διαβόλου, το οποίο γίνεται και εδώ στη γη, τώρα είναι δεμένος, αλλά πώς. Αν θέλετε να πάμε στη σελίδα 858, να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το Ι' κεφάλαιο και από το 29 εδάφιο. Ή πως δύναται κάποιος να εισέλθει στην οικία του δυνατού και να διαρπάσει τα σχέδια αυτού, αν πρώτον δε δέσει το διάβολο και τότε θέλει διαρπάσει την οικία αυτού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο δέσμο που το κάνει ο Χριστός, όχι άγγελος επί της γης, το κάνει ο Χριστός. Είναι ο μόνος που νίκησε το διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δηλαδή δεν αμάρτησε. Παρόλους τους πειρασμούς που έφερε ο διάβολος εναντίον του Ιησού για να τον κάμει να αμαρτήσει, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παρέμεινε έως τέλους αναμάρτητος και έτσι συνετρίβει από τον διάβολο. Πώς δηλαδή? Γιατί ο διάβολος τον σκότωσε χρησιμοποιώντας και τους Ρωμαίους και τους Ιουδαίους, χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό, γιατί δεν υπήρξε αμαρτία. Και έτσι βρέθηκε σε απόλυτη παράβαση ενώπιον του Θεού και καταδικάστηκε από το Θεό σε παράβαση, καθώς ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε, νίκησε τους πειρασμούς του. Νικημένος λοιπόν ο διάβολος και νικητής ο Ιησούς Χριστός σήμερα, ομολογώντας ότι όπως ο Πατέρας μου έστειλε εμένα σε εσάς να κηρύξω πρώτον τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δεύτερον να φέρω
ιδιαίτερη υγιένουσα διδασκαλία για το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος επί της γης. Και τρίτον, να ελευθερώσει τους ανθρώπους από το διάβολο, με ποιο τρόπο, δένοντας το διάβολο. Δεν μπορείς να ελευθερώσεις τους δικαίως εχμαλωτιστέντας ανθρώπους από το διάβολο λόγω των αμαρτιών τους. Δεν μπορεί κανείς να τους ελευθερώσει λοιπόν τους δικαίως εχμαλωτιστέντας ανθρώπους, εάν προηγούμενα δεδέσει τον εχμαλωτίσαντα αυτούς, δεδέσει το διάβολο. Και αφού δέσει το διάβολο, τότε ελευθερώνει τους δικαίως εχμαλωτιστέντας. Αλλά ο Κύριος μας ομολόγησε, όπως είπα και πριν, ότι όπως εμένα απέστειλε ο Πατέρας στους ανθρώπους, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς στους ανθρώπους με την ίδια αποστολή. Να φανερώσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών στους ανθρώπους δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου, γιατί ο Θεός εν τη σοφία Του δεν απεκάλυψε το σχέδιο του Θεού και δεν έφερε τη σωτηρία του Θεού στους ανθρώπους με την σοφία των ανθρώπων, αλλά δια της μορίας του κηρύγματος. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή της Εκκλησίας, αυτή είναι η αποστολή των παιδιών του Θεού, αυτή είναι η αποστολή του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία. Να αποκαλύπτουμε στους ανθρώπους δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, πρώτον. Δεύτερον, να φανερώνουμε στους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία, για την οποία μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ομολογεί και προφητεύει ότι τις έσχατες μέρες πολλοί δεν θα αντέχουν την υγιένουσα διδασκαλία, γιατί δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολη, και μας το παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί στενή είναι η πύλη και η τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτή η τεθλιμμένη οδός είναι η γένουσα διδασκαλία. Ενώ αντίθετα, φαρδιά είναι η πύλη, ευρύχωρος η οδός που οδηγεί στην απώλεια. Και είναι θέμα επιλογής, αφού όμως κατανοήσει ο άνθρωπος δια της υγιενούσης διδασκαλίας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Που την ευθύνη του κηρύγματος της υγιένουσας διδασκαλίας την έχει ο Χριστός ενώπιον του Πατρός και η Εκκλησία ενώπιον του Ιησού Χριστού, και τα μέλη της Εκκλησίας, καθώς κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ενώπιον όλων των δυνάμεων. Και τρίτον, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, «Ιδού εγώ δίδω εξουσία σε εσάς, να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα να μην σας βλάψει». Έχετε λοιπόν και εσείς εξουσία, την εξουσία που έχω εγώ από τον Πατέρα, τη δόξα την οποία πήρα εγώ από τον Πατέρα και δίδω σε εσάς, να δένετε τον δικαίως εχμαλωτίσαντα τους ανθρώπους και να ελευθερώνετε τους δικαίους εχμαλωτιστέντας. Πάντοτε βέβαια εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και βεβαίως πάντοτε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού, όπως είπαμε, έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, έχει δύναμή της τον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, και έχει μέλη της, σώμα δηλαδή του Χριστού, την Εκκλησία του Χριστού. Τα παιδιά του Θεού, τα αναγεννημένα, τα βαφτισμένα εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, και στη συνέχεια πληστέντα εκ Πνεύματος Αγίου διά του Ιησού Χριστού, και εν τέλει αυτά τα παιδιά τα οποία περπατάνε, αφού εισήλθαν από τη στενή πύλη στην τεθλιμμένη οδό, εν αγιασμό και καθαρότητα, χωρίς να συσχηματίζονται με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφώνονται κάθε μέρα δια της ανακαινήσεως του νοός τους και δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να αποκαλύπτεται εις αυτούς το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστον και το τέλειον, και έχοντας τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μπορούν να περπατάνε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γνωρίζοντας ότι οι μέρες είναι έσχατες και οι καιροί είναι πονηροί. Έτσι λοιπόν,
Ο Θεός προσδιορίσε τη σωτηρία των ανθρώπων και έδεσε το διάβολο και συνεχίζει να δένει το διάβολο, ο οποίος δεν πάβει ποτέ να είναι ο άρχον του κόσμου τούτου και ο Θεός του κόσμου τούτου, αλλά πάντοτε δια του Ιησού Χριστού, πάντοτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και πάντοτε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα όμως μιλάμε για ένα διαφορετικό δέσιμο του διαβόλου, που δεν γίνεται από τον Χριστό, ούτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Τώρα γίνεται από το Θεό, δια του Αγγέλου, τον οποίον αποστέλει ο Πατέρας Θεός. Είναι αυτός ο άγγελος που κρατούσε στα χέρια του το κλειδί της Αβύσσου, που κρατούσε μια λυσίδα σκότους, λέει αλλού η Γραφή, και ο οποίος έχει την εξουσία και πιάνει το διάβολο. Μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος ήταν χερούβε επισκιάζων, πανίσχυρος άγγελος, ο ισχυρότερος των αγγέλων, ο οποίος όμως εξέπεσε για την υπερηφάνεια του και γιατί ήθελε να γίνει αυτό που δεν είχε προσδιορίσει για αυτόν ο Θεός, όμοιος με το Θεό. Τώρα όμως είναι νικημένος, γι' αυτό και έχει εξουσία ο άγγελος που στέλνει ο Θεός να τον πιάσει, να τον δέσει, να τον ρίξει μέσα στην Άβυσσο, να τον φυλακίσει, να κλείσει την Άβυσσο και να τη σφραγίσει και να μείνει εκεί φυλακισμένος 1000 χρόνια. 1000 χρόνια πια η ανθρωπότης που θα απομείνει στη γη θα είναι ελεύθερη από τις μεθοδίες του διαβόλου, γι' αυτό και δεν θα ταλαιπωρείται από την κακία του διαβόλου. Η ανθρωπότητα που θα ζήσει, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη Ανάσταση, η ανθρωπότητα που θα ζήσει θα είναι αυτοί που έλαβαν το χάραγμα και δεν ήσαν εκ των στρατευμάτων του Αντιχρίστου που εξήλθαν να σταματήσουν και να πολεμήσουν κατά τη Δευτέρα Παρουσία των Ιησού Χριστών τον Κύριο. Αυτοί λοιπόν και τα παιδιά τους, οι έχοντες λοιπόν το χάραγμα και τα παιδιά τους, θα επιβιώσουν για 1000 χρόνια και θα ζει ο καθένας, επειδή δεν υπάρχει ο εχθρός, ο διάβολος, να φέρει τις αρρώστιες και όλα τα κακά που μαστίζουν την ανθρωπότητα σήμερα. Γιατί μας βεβαιώνει ο λόγος του Θεού, ο Αποστόλος Παύλος δηλαδή, ότι και αυτή η κτήση συνοδύνει με μας, καθώς εχμαλωτίστηκε από τον διάβολο χωρίς τη θέλησή της, ακουσίως, για την οποία θα ελευθερώσει ο Χριστός με την επιφάνειά του, τώρα δηλαδή, με την Δευτέρα Παρουσία. Θα την απελευθερώσει και πια σε αυτή την καινούρια κτήση, όχι νέα γη και νέους ουρανούς που θα δούμε αργότερα, σε αυτούς τους φυσικούς ουρανούς και στη φυσική γη την οποία θα αποθεραπεύσει ο Χριστός, σε αυτήν δεν θα υπάρχει πια διάβολος και η κακία και το κακό που φέρνει ο διάβολος στους ανθρώπους, και έτσι οι άνθρωποι θα ζούνε όπως ήσαν πλασμένοι καταρχάς αφότου αξήλθαν από τον Παράδεισο για 1000 χρόνια. Ώστε μέσα σε 1000 χρόνια θα πλημμυρίσει πάλι η οικουμένη, η υγιής πια οικουμένη, όχι αυτή που βλέπουμε τώρα που είναι μέσα στη φθορά. Κατά πάντα αδιέξοδα κυριαρχούν την ανθρωπότητα τις έσχατες αυτές οι μέρες, και δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, απλώς θα το ονομάσουμε περιβαντολογικά, κοινωνικά, οικονομικά, και πάσης φύσεως αδιέξοδα αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα αυτή δεν έχει πολλά χρόνια περίοδο να ζήσει. Τότε όμως θα είναι τελείως θεραπευμένη, ώστε δεν θα τρώει ο λύκος και το πρόβατο, ούτε θα δαγκώνει το φίδι τα παιδιά, αλλά θα είναι όλα αγαπημένα στην παρουσία του Θεού. Και ο άνθρωπος θα τρώει χόρτα και σπόρους και καρπούς από τα δέντρα, όπως καταρχάς δημιουργήθηκε και ετέθη στον Παράδεισο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης αυτά που βλέπει ζώντας το μέλλον. «Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη σε αυτούς». Είναι αυτό το οποίο έχει προφητεύσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας προς τους μαθητάς του, πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, αν θέλετε να το ανοίξουμε, αν δεν θέλετε δεν πειράζει, στο 19ο κεφάλαιο και στο 28ο εδάφιο, λέγει ο Ιησούς προς αυτούς.
Αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσατες με εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Εδώ βεβαίως μιλάει για την παλιγενεσία όταν θα κάνει νέα γη και νέους ουρανούς μετά την τελική κρίση που έρχεται και όχι πριν τη χιλιετή βασιλεία. Αλλά τώρα μιλάει για τους θρόνους κρίσεως που θα καθίσει η Εκκλησία του Χριστού για να κρίνει και να συμβασιλεύσει με ράβδο σιδηρά μαζί με τον Χριστό όλη την οικουμένη. Ξαναδιαβάζω το 4 εδάφιο. Και είδον θρόνους και κάθεσαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη επ' αυτούς. Και επιπλέον είδα και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρίαν του Ιησού και δια των λόγων του Θεού και είναι εκείνοι που δεν προσεκίνησαν κατά την εφταετία του Αντίχριστου, το θηρίον, δηλαδή τον Αντίχριστο, ούτε προσεκίνησαν την εικόνα αυτού την οποία έθεσε ο ψευδοπροφήτης για να προσκυνάνε και εν τέλει δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά αυτού χιλιά έτη. Αυτό λοιπόν που βλέπει ζώντας το μέλλον ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού Ευαγγελιστής, είναι θρόνος να τίθεται στα Ιεροσόλυμα όπου θα βασιλεύσει ο Χριστός για 1000 χρόνια εν ράβδο σιδηρά μαζί με την Εκκλησία και με τους Ανεστημένους αλλά και μαζί με τους στην εφταετία μένοντας πιστούς, δηλαδή χωρίς να προσκυνήσουν το θηρίο και την εικόνα ούτε και να βάλουν στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπό τους το χάραγμα το 666. Και αυτοί λοιπόν εβασίλευσαν μετά του Χριστού επί της γης για 1000 χρόνια. Είναι η βασιλεία την οποία δημιούργησε ο Θεός καταρχάς με τον Δαβίδ, τον οποίον εξέλεξε για να δημιουργήσει τη βασιλεία του Χριστού, λέγοντας «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ώστε στα πράττει πάντα τα θελήματά μου». Δημιουργήθηκε λοιπόν η βασιλεία του Χριστού, του Θεού, του Χριστού επί της γης και τώρα έρχεται η εκπλήρωση, λέγοντας «Σε αυτή τη βασιλεία δεν θα υπάρξει τέλος». Στους αιώνες των αιώνων. Σε αυτή τη βασιλεία λοιπόν στην οποία υπεσχέθη ο Χριστός στη μητέρα του Κυρίου την ημέρα του Ευαγγελισμού της λέγοντας «Και ο Κύριος ο Θεός θα δώσει στον Υιόν σου Μαρία του οποίου το όνομα θα είναι Ιησούς τον θρόνο του Δαβίδ τον πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θα υπάρχει τέλος». Σε αυτή λοιπόν τη βασιλεία θα βασιλεύσει για 1000 χρόνια βασιλεύς ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ανεστημένος και σε θρόνους κάθισαν για να κρίνουν αφενός μεν η Εκκλησία του Χριστού, η Αρπαχθήσα, αφετέρου δε η λυπή όλων των οποίων τα ονόματα βρέθησαν από καταβολής κόσμου γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και εν τέλει οι ψυχές των πεπλακισμένων που αναισθήθησαν και αυτοί με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους θα βασιλεύσουν μετά του Χριστού τα 1007 χρόνια. Οι υπόλοιποι όμως νεκροί, όχι δηλαδή οι ζώντες ή αποθανόντες εν Χριστώ, ούτε αυτοί των οποίων τα ονόματα ευρέθησαν και γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, όσοι δεν εγνώρισαν τον Θεό και δεν υπάκουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, δεν αναισθήθησαν, έως σου πληρωθώσει τα 1000 χρόνια. Θα αναστηθούν όταν θα πληρωθούν τα 1000 χρόνια. Και αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Ποια λοιπόν η Ανάσταση η πρώτη, όπως είπαμε, είναι καταρχάς η Ανάσταση του Ιησού Χριστού που έλαβε το σώμα της Αναστάσεως. Ύστερα από 2000 χρόνια περίπου η αρπαγή της Εκκλησίας όπου οι ζώντες εν Χριστώ αρπάχθησαν λαμβάνοντας το καινούριο σώμα αλλά και οι αποθανόντες εν Χριστώ αναισθήθησαν και συνάντησαν τον Κύριο στον αέρα αλλά και μετά πριν την εφταετία του Αντίχριστου αλλά και μετά το τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου
όλοι οι υπόλοιποι. Όσοι δεν αναισθήθησαν και δεν έλαβαν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη, τότε ο θάνατος, ο δεύτερος, έχει εξουσία σε αυτούς. Όσοι αναισθήθησαν στην πρώτη Ανάσταση, ο δεύτερος θάνατος, ο οριστικός, δεν έχει εξουσία. Και ποιος είναι ο δεύτερος θάνατος? Είναι ο τελικός αποχωρισμός των ανθρώπων από την παρουσία του Θεού, είναι η αιώνια κόλαση, είναι η γέννα του πυρός και του θείου. Μακάριος λοιπόν και Άγιος, όσοι έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, επάνω σε αυτούς δεν, ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, και όλοι αυτοί που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύουν με ταυτού 1000 χρόνια. 1000 χρόνια λοιπόν ειρήνης, 1000 χρόνια ευημερίας για το ανθρώπινο γένος, 1000 χρόνια χωρίς τον διάβολο και τους πειρασμούς του και τις μεθοδίες του, 1000 χρόνια που οι άνθρωποι θα ζουν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια απόλυτη βασιλεία του Ιησού Χριστού με ράβδο σιδηρά σε όλα τα έθνη, όπου μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια, επαναλαμβάνω, θα πληστεί η οικουμένη όλη από την παρουσία των ανθρώπων, των φυσικών ανθρώπων, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στη γη μαζί με τους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν αναστηθεί. Τώρα όμως υπάρχει και συνέχεια, δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Όταν πληρώθηκαν, όταν τελείωσαν τα 1000 χρόνια, τότε ο Θεός διατάζει τον διάβολο να λυθεί. Η ερμηνεία της χιλιετούς βασιλείας και της χιλιετούς εχμαλωσίας του διαβόλου από πολλούς ανθρώπους έχει δοθεί με διάφορες ανθρώπινες λογικές. Μερικές θα αναφέρω, αλλά επειδή δεν αναφέρονται στη Γραφή, εμείς απλώς τις ακούμε με μεγάλη επιφύλαξη. Πρώτη άποψη είναι ότι δίδεται ευκαιρία στο διάβολο για 1000 χρόνια να μετανοήσει, αν και δεν το πιστεύω. Μία άλλη άποψη που έχει λεχθεί είναι ότι ο Θεός θέλει να φανερώσει στους ανθρώπους, τους ασεβείς και τα τέκνα τους, ότι και χωρίς την παρουσία του διαβόλου θα ζούνε μεν, αλλά όταν εμφανιστεί πάλι ο διάβολος θα πλανηθούνε. Εν πάση περιπτώσει, και άλλες πολλές ερμηνείες καθένας μπορεί να δώσει. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι η Γραφή δεν αναφέρει για ποιο λόγο το κάνει αυτό, και εμείς λέμε γιατί έτσι εφάνει εύλογον ευάρεστον στους οφθαλμούς του Κυρίου. Γιατί έτσι αποφάσισε ο Θεός. Και αυτό μας φτάνει. Και δεν θέλουμε να ικανοποιείται η περιέργεια η ανθρώπινη, αλλά θέλουμε να απολαμβάνουμε την επίγνωση του θελήματος του Θεού και του σχεδίου του Θεού, όπως αποκαλύπτεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι καλό να προσπαθούμε να δώσουμε εξηγήσεις εμείς στο σχέδιο του Θεού, όταν ο Θεός ο ίδιος δεν μας το εξηγεί. Πιθανό να υπάρχει ερμηνεία, πιθανό να υπάρχει εξήγηση, αλλά δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι έτσι αποφάσισε ο Θεός. Όταν λοιπόν πληρώθηκε, γιατί αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές στη ζωή μας θα έρθουν ερωτήσεις, αδελφοί. Πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Γιατί έγινε αυτό, γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν φτωχοί, γιατί υπάρχουν άρρωστοι. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, είχε έρθει κάποιος και με κλώνησε. Γιατί, μου λέει, γεννιόνται στη Βόρειο Ευρώπη πλούσιοι και στην Αφρική φτωχοί και πεθαίνουν τα παιδάκια? Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Μπορούσα να απαντήσω. Γιατί ζουν άνθρωποι 100 και 120 χρόνια χωρίς καμία αρρώστια και πεθαίνουν άνθρωποι στα 10, στα 20, στα 30 από αρρώστιες? Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Και πολλά γιατί μπορούμε να πούμε, όχι μόνο εν γέννη για το ανθρώπινο γένος, αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Όμως την ερμηνεία αυτών των αποριών ο Θεός δεν θέλει να την κάνουμε σημαία, ούτε να κυριαρχήσει τη ζωή μας. Αν θέλει ο Θεός και τον ρωτήσουμε να μας αποκαλύψει, θα μας αποκαλύψει. Αν δεν θέλει, τι δεν συνέβη τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι, αδερφοί, όχι γιατί ο Θεός εργάζεται έτσι,
Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ότι ξέρουμε, πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ότι ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ό,τι κάνει ο Θεός είναι γιατί έχει καλά σχέδια, έχει καλές προθέσεις. Είναι αγαθός Θεός, απονήρευτος Θεός. Και τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο και εμάς προσωπικά, που δεν ελυπήθηκε τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον έστειλε και έγινε κατάρα στη γη. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και έγινε κατάρα στη γη για να σωθούμε εμείς οι άνθρωποι. Ποιος μπορούσε να υπολογίσει γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος? Ή ποιος μπορούσε να υπολογίσει ο διάβολος πώς είναι δυνατόν ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο που τον έχω κάτω από την εξουσία μου? Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, όλο το έργο του Θεού παγκόσμια, πανανθρώπινα, σε όλο το περιβάλλον, το πνευματικό και το φυσικό, το υλικό, το σχέδιο του Θεού είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ό,τι έχει κάνει ο Θεός, ό,τι κάνει ο Θεός και ό,τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον ο Θεός σαν δημιουργός, σαν πάνσοφος Θεός, σαν αγαθός και δίκαιος Θεός, είναι για τη σωτηρία μου. Το ξέρετε, για μένα το έχει κάνει. Βεβαίως και για όλους μας. Και αυτό είναι που μου φτάνει και που μου περισσεύει. Τι άλλο να θέλω να μου εξηγήσει ο Θεός όταν ξέρω ότι ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μου στη ζωή μου. Ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μας στην οικογένειά μου. Ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μας στην εκκλησία του. Και ό,τι κάνει το κάνει για το καλό των ανθρώπων που είναι η αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν μου φτάνει και μου περισσεύει αυτό. Και η ικανοποίηση της περιέργειάς μου τη θεωρώ το πλέον ασήμαντο στη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ένα με ενδιαφέρει. Ότι ο Θεός με αγαπάει, ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και ότι ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας προσεύχεται για μένα. Και μου φτάνει και μου περισσεύει. Αμήν αδερφοί. Τι άλλο να ζητήσουμε? Τι άλλο να πούμε? Γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να λέμε, δόξα στο όνομά σου το Άγιο Κύριε, ας είναι ευλογημένο το όνομά σου στους αιώνες πάντοτε, και να τον ευχαριστούμε γιατί μας έφερε μέχρι εδώ, και να τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως γιατί αυτός που άρχισε το καλό έργο στη ζωή μας έχει να λάβει την υποχρέωση και να το τελειώσει. Αν εμείς μείνουμε στερεοί, αμετακίνητοι, στην παρουσία του Θεού, στην πίστη, περπατάμε το δρόμο του Χριστού, τη στενή και τεθλιμμένη οδό, και αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν αδελφοί. Συνέχεια την άλλη Πέμπτη. Με τη χάρη του Χριστού.